Καλώς. Γεια σας, Ελλάδα έχει ταλέντο, γεια σας. Γεια σου. Ποιος είσαι εσύ? Λέγομαι Μπράνης Νικόλαος και είμαι από τα Σταυνά του Μεσολογγίου. Έλα. Από το Μεσολόγγι. Από το πατέρα μου. Καλώς ήρθες λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Και ποιο είναι το ταλέντο σου? Ακόμα δεν ξέρω καν αν έχω ταλέντο. Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι θα πιστεύεις πως έχεις για να έρθεις εδώ να εκτεθείς. Μπορώ να σας πω αληθινά ότι το σκέφτηκα πριν 2-3 μέρες, το αποφάσισα τακατάκα, το συναρμολόγησα τακατάκα και ήρθα. Για να σε δούμε. Ναι. Καλή επιτυχία. Πάμε. Ναι. Τακ, τακ, τακ. Ο μπρος πειράστη ανοιχτά είναι. Γεια σου Μπαρμπαγιώργο, τι κάνεις, όλα καλά? Καλά παιδάκι μου, ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι μωρέ, ο Ανιψός, ο Νίκος. Από την Γερμανία που ήρθα. Α, μωρέ παιδί μου, σε χάσαμε τόσα χρόνια, μαύρη πέτρα έριξες πίσω. Ας τα δικά μου Μπαρμπαγιώργο. Να πούμε για τα δικά σου, εσύ πώς είσαι, από υγεία? Α, καλά. Λίγο χοληστερίν, λίγο τριγλυκερίδια, αλλά καλά. Λίγο πίεση, λίγο ζάχαρο, αλλά καλά. Λίγο τα αρθρητικά, λίγο το στομάχι, αλλά καλά. Λοιπόν, με λίγα λόγια, Μπαρμπαγιώργο, πρέπει να είσαι καλούτσικα, έτσι? Ναι. Αν θυμάμαι καλά, Μπαρμπαγιώργο, εσύ έχεις και 5 παιδιά. Όχι. Εγώ έχω 4 παιδιά και μια τσούπρα. Γιατί ρε Μπαρμπαγιώργο, οι τσούπρες δεν είναι παιδιά? Όχι, τα παιδιά είναι παιδιά και οι τσούπρες είναι τσούπρες. Αλήθεια, για πες μου, τι κάνουν αυτά τα παιδιά, πώς έχουν εξελιχθεί, γιατί έχω και τόσα χρόνια? Τι να σου πω ρε Νίκο, εγώ όπως ξέρεις έχω αυτά τα παιδιά. Η Μίνα είναι η μεγαλύτερη, ο Μάκης, ο Τάκης, ο Λάκης και ο Σάκης. Η Μίνα παντρεύτηκε έναν αυτό με του Βιτίου, εκκοινώσεις Βόθρων. Δεν λέω, καλή δουλειά και κουνουμάει, γιατί ο κόσμος αφοδεύει καθημερινώς. Για πες μου για τα άλλα παιδιά, Μπαρμπαγιώργο. Α, ο Μάκης. Ο Μάκης είναι επιστήμον, καλλιτέχνης. Δηλαδή, Μπαρμπαγιώργο, τώρα ειδικά κάνει υψηλού επίπεδου γνώσεις να πάρει. Δηλαδή, πάει στο Πολυτεχνείο, κάνει κάποια μετεκπαίδευση, κάτι. Όχι καμάρι μου, στη φυλακή είναι, στον Κορυδαλό. Ήταν ειδικό στα χρηματοκιβώτια. Κάτσε να σου πει ο Γιώργος που είναι και ναι. Ήτανε δημιουργικός κωμικός. Αστιάκια εκεί για το καφενείο, για την παρέα, για τα αυτά. Κάνεις και τις φωνές ωραία. Μέχρι εκεί όμως. Δεν είναι για τη σκηνή εδώ. Εντάξει. Εντάξει. Γι' αυτό πατήσαμε το χέρι. Μα γι' αυτό ήρθα και εγώ να δω αν έχω κάτι. Για εκεί, για να τα λέτε στο καφενείο, είναι καλά. Είναι οκ. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Κανένα πρόβλημα. Κάτσε καλά.